Έχουμε τον κύριο Αμελιώτη. Πού είναι ο Βαγγέλης να τον δούμε. 50 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι 300 ευρώ έτσι. Τι, ξαναπείτε το κύριε Αμελιώτη, γιατί δεν σας ακούγαμε. Είναι 100 ευρώ για κάθε οικογένεια, προσαυξάνεται 50 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και φτάνει μέχρι 300 ευρώ. Μέσα αυτό στο είναι Μάιο. Κάτι σημαντικό, ναι, είναι κάτι σημαντικό. Όλα αυτά τα επιδόματα, όπως είπε και ο κύριος Δημητρέλης, βοηθούν την οικονομία, βοηθούν την πραγματική οικονομία. Επίσης θα δούμε τα κλειδιά τα οποία θα χρησιμοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μέχρι τις 15 Μαΐου το ΕΠΙΚ 2, είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό και θα τονώσει τη ρευστότητα επιχειρήσεων. Μέσω των τραπεζών θα είναι αυτό? Μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω των τραπεζών με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Ναι. Το άλλο 20% θα μπορεί να το εγγυηθεί και το φυσικό πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο διαχειριστής, αυτός που εκπροσωπεί την εταιρεία. Αλλά θα είναι διαθέσιμες και έτοιμες οι τράπεζες να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία? Θα είναι, γιατί για παράδειγμα, Βαγγέλη μου, άκουσα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει ότι μέχρι τώρα έχουμε 1.300 αιτήσεις από επιχειρήσεις να μπουν σε αυτή τη τραπεζική διαδικασία. Δεν μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης πόσες έχουν εκταμιευθεί, πόσες από αυτές τις αιτήσεις έχουν γίνει αποδεκτές και βρίσκονται στη διαδικασία της εκταμίευσης. Είναι στο πρώτο πρόγραμμα που ήταν επιστρεφτέα προκαταβολή, το οποίο λειτουργεί. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο Μάιο. Οι διαδικασίες δεν είναι δύσκολες. Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί. Είναι 3 αυτή τη στιγμή τα προγράμματα και τρέχει και το 4ο αυτό που περιμένουμε. Όμως υπάρχουν δεσμεύσεις, πολύ σωστά υπάρχουν δεσμεύσεις, διατήρηση προσωπικού. Υπάρχει μια δέσμευση η οποία ελπίζω στο ΕΠΙΚ 2 να μην υπάρξει. Είναι οι εταιρείες που έχουν ζημία μεγαλύτερη του 50% του κεφαλαίου τους. Ναι. Άρα οι ζημιογόνες εταιρείες πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν, έστω και αν θεωρούνται προβληματικές, διότι η κερδοφόρος εταιρεία δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη το δανεισμό. Η ζημιογόνος, η οποία λειτουργεί, έχει προσωπικό και έχει και τζίρο, αυτή έχει μεγαλύτερη ανάγκη για να φύγει από τη ζημία και να πάει στο κέρδος με τη δυνατότητα της ρευστότητας που θα πάρει. Ναι. Τώρα, επίσης σημαντικό που αναφέρατε για τους επιστήμονες, πολύ σωστό η ανάλυση που έκανε ο κύριος Δημητρέλης. Ναι. Οι επιστήμονες, εάν είχαν υπαχθεί με την εκπαίδευση και είχαν εγκριθεί οι δηλώσεις τους, θα το δουν μέσα στο σύστημα, στο business support που θα δουν, στο σύστημα Εργάνη. Αυτοί που δεν θα δουν τη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση. Διότι αν δεν υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση, δεν θα πάρουν τα 600 ευρώ. Για τα 800 ευρώ χρειάζεται εκ νέου να υποβάλουν αίτηση? Όχι, δεν χρειάζεται. Μόνο εάν έχουν γίνει λάθος και η δήλωση δεν έχει γίνει δεκτή, τότε μπορούν να υποβάλουν. Λέω για αυτούς που θα παραμείνουν σε αναστολή. Αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου? Αυτοί που θα παραμείνουν σε αναστολή δεν υποβάλλουν εκ νέου. Έκλεισε το 45ήμερο στο τέλος του Απριλίου. Mm-hmm. Έχουν δυνατότητα, όπως είπαμε, να μπουν το 60%, το 40% να βγει. Όταν είναι μέχρι 15 μέρες σε αναστολή, μπορεί να βγει το 40% από την αναστολή. Το 60% να παραμείνει και θα χρηματοδοτηθεί, θα επιδοτηθεί μάλλον η αναστολή της εργασίας με 534 ευρώ για το Μάιο, για τις 30 μέρες του Μαΐου. Πάντως. Δεν χρειάζεται να κάνει δήλωση ο εργοδότης, το Εργάνη. Θα την κάνει μετέπειτα, μετά το τέλος Μαΐου τη δήλωση, μόνο στις έκτακτες περιπτώσεις που κάποιος που είναι σε αναστολή κρίνεται από την επιχείρηση ότι πρέπει να πάει να προσφέρει την εργασία του, εκεί πρέπει πριν να κάνει την εργασία αυτή, να κάνει τη δήλωση στο Εργάνη. Σπύρο, συζήτηση για Ιούνιο γίνεται. Συζήτηση για Ιούνιο ρωτώ αν έχει γίνει. Όχι, ακόμα δεν γίνεται. Ελπίζουμε να ανοίξουν οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο, γιατί ένα σημαντικό θέμα για την ύφεση πόσο θα πάει είναι αν ανοίξουν σωστά οι επιχειρήσεις, αν οι εστίασεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργήσουν, ούτως ώστε να έχουμε στα όρια αυτά που ανέφερε. Μέχρι στιγμής, πάντως, η συζήτηση που γίνεται από την Παρασκευή είναι εάν η
ο φόβος για κατάρρευση της οικονομίας ήταν το μοναδικό κριτήριο για να πάμε σε αυτή τη χαλάρωση και στα σχολεία κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί. Αν δηλαδή προηγήθηκε των επιστημόνων το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο λέγεται, ακούγεται, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι είχε πολύ μεγάλη αγωνία να πάμε σε αυτή τη μερική επιστροφή, διότι φοβούνται ότι αν ξεπεράσουμε και το δυσμενές σενάριο του 7% ύφεση, τότε θα μιλάμε για εικόνες αποκάλυψης. Για κατάρρευση. Κατάρρευση κοινωνίας, οικονομίας, κατάρρευση των πάντων. Το Υπουργείο Οικονομικών σωστά έχει την αγωνία αυτή και την τρέχει τα θέματα μέρα με την ημέρα από ό,τι γνωρίζω. Συνεργάζεται με την Επιτροπή που δίνει τις κατευθύνσεις στο θέμα στο υγειονομικό. Όλα πρέπει να είναι συνδεδεμένα. Προπάντων πρέπει να βλέπουμε την υγεία των πολιτών μας, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε την κοινωνία και την οικονομία να μην στηριχθεί. Και έχει στηριχθεί μέχρι σήμερα. Πρέπει όμως οι επιχειρήσεις να έχουν ρευστότητα. Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων και δεν θα έχουμε, ίσως δούμε καλύτερα σενάρια. Όπως είπατε προηγουμένως, αν το φαινόμενο αυτό δεν ξαναδημιουργηθεί τον Οκτώβριο, εγώ πιστεύω ότι η ύφεση μπορεί να είναι μικρότερη. Μακάρι. Ευχαριστούμε. Υπήρξε μια στάθμιση στις αποφάσεις με βάση το ρεπορτάζ. Όχι μεγάλη. Ναι. Υπήρξε μια αγωνία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών στις συσκέψεις. Λογικό. Ότι αν παραμείνει το lockdown στη μορφή που είναι, η οικονομία καταστρέφεται. Έχουμε αρχίσει και ροκανίζουμε τα ταμιακά διαδέσιμα. Μα το είπε γιατρός, μας το είπε στον την περασμένη εβδομάδα. Ότι συνδυαστικό. Εάν πάμε σε παρατεταμένη καραντίνα, θα κινδυνεύσουμε πιθανόν από την πείνα. Όχι από τον κορονοϊό.